επίσης για νόμιμη μετανάστευση ως κομμάτι της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η αδίποτε πτυχή από αυτές που εξέθεσα αγνοηθεί δεν θα μας επιτρέψει να βρούμε καμία λύση. Και για να ολοκληρώσω, μετά την τραγωδία της Λαμπεντούζα του 2013, εμείς ως Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα εκ μέρους όλων των πολιτικών ομάδων για να ανοίξουμε το δρόμο προς τη λύση. Μετά τα ωραία λόγια, περίμενα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν και συγκεκριμένα μέτρα και να πατήσουν το σωστό κουμπί για να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς δεν το είδα αυτό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε λύσεις ουσιαστικές και αποτελεσματικές. Με πολύ μεγάλη χαρά σημειώνω την εξαίρετη συνεργασία που έχουμε ήδη με την κυρία Κένς και τους σκιώδεις ηγητές. Έχουμε εντοπίσει τους τομείς στους οποίους θέλουμε να συνεργαστούμε για την έκθεση αυτή. Έγγραφα που αφορούν τα διάφορα κεφάλαια της εκθέσεως θα έχουμε ήδη εντοπίσει και προωθήσει, και αποτέλεσμα της εκθέσεώς μας θέλουμε να είναι μια ενιαία και πιο δίκαιη και πιο ευρωπαϊκή ανταπόκριση στο πρόβλημα της μετανάστευσης. Κυρία Κέντζο αλλά και εγώ συμφωνούμε ότι θα πρέπει εν τέλει τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς να είναι αποτελέσματα για ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ και παραμένω αισιόδοξη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Thank you. Now our co-rapporteur, Ms. Cecile Kyenge. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον πρώην Υπουργό Γκόντζη, και θα συνεχίσω στα ιταλικά. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για να σας παρουσιάσω την άποψή μου. Θα αρχίσω από τη μεθοδολογία εργασίας για να μιλήσω για το περιεχόμενο των προτάσεών μας, και θα ήθελα να φτάσουμε σε μία θέση του Κοινοβουλίου που να συμμερίζονται όλες οι πολιτικές ομάδες. Γι' αυτό η άποψη των σκιωδών είναι ύψιστης σημασίας, όπως ακούσατε και από τη συναδελφό μου. Ήδη εξ αρχής από την πρόταση ψηφίσματος ευχαριστώ τους εισηγητές και θα ήθελα να τονίσω ότι ο επιμερισμός των εργασιών δεν είναι προσωποπαγής. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν χωρίζουμε τους τομείς ανά εισηγητή ή σκιώδη. Μιλάμε για ευκαιρίες, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε μέσω ιδεών, έτσι ώστε οι υποφαινομένοι και οι συνάδελφος Μετσόλα να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τις προτάσεις που θα υποβληθούν. Μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών που διαθέτουμε, θα πρέπει να εγκρίνουμε την έκθεση μέχρι το τέλος του έτους. Θα προβληθούν και ακροάσεις καθώς και στρογγυλά τραπέζια στην Τινησία, μέσα στα πλαίσια και του Mare Nostrum, για να αποτιμήσουμε το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας είναι η αλλαγή προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου, το οποίο είναι πολυσχηδές και διεθνικό. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε επιμέρους ζητήματα, ούτε μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα. Αυτό θα ήταν θεσμική υποκρισία. Πολύ συχνά ακούσαμε και από την συνάδελφο για το φαινόμενο της κρίσης με τη μετανάστευση. Μιλάμε δηλαδή για μία άφιξη 250.000 χωρίς άδεια παραμονής το 2014. Η άφιξη 250.000 ατόμων στα πλαίσια των 500 εκατομμυρίων κατοίκων δεν αποτελεί κρίση. Η κρίση είναι η πολιτική ασφυξία της Ευρώπης και το γεγονός ότι δεν έχουμε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση επίγουσας ανάγκης μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία αυτή η έκθεση για να προσπαθήσουμε να θέσουμε τις βάσεις
για να λήξει αυτή η πραγματική κρίση. Δεν θα πρέπει να μπούμε στην πολιτική επίγουσας ανάγκης. Θα πρέπει να έχουμε μία κανονική θεσμική πολιτική. Είχαμε 470 νεκρούς στη Μεσόγειο από την αρχή του έτους και είμαστε μόνο τον Απρίλιο. Είμαστε μόνο στον Απρίλιο. Στο κανάλι της Σικελίας είχαμε να αντιμετωπίσουμε 529 μετανάστες το τελευταίο καιρό. Και δεν μπορούμε πλέον να φιλοξενήσουμε μετανάστες, άρα δεν μπορούμε να λύσουμε το μεταναστευτικό φαινόμενο με σλόγγαν, αλλά με συγκεκριμένες δράσεις στους 8 τομείς που επιλέξαμε. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό φαινόμενο. Είπαμε καταρχήν ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Δυστυχώς η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα κημητήριο. Γι' αυτό θα πρέπει να βασιστούμε σε αρχές ειρήνης και δικαιοσύνης. Η Ιταλία έδειξε μεγάλο θάρρος μέσα στα πλαίσια του Mare Nostrum, που σε ένα χρόνο διέσωσε 150.000 φυσικά πρόσωπα. Έχουν καταβληθεί προσπάθειες και μέσα στα πλαίσια του Τρίτωνα. Όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες όπως το Mare Nostrum. Θα πρέπει οι διασώσεις να συντονιστούν με όλα τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να ενταχθούν στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο δεύτερος τομέας ευθυνών και αλληλεγγύης αφορά το εξής. Την ανάληψη ευθυνών όχι μέσα στα πλαίσια της κατεπίγουσας ανάγκης, διότι οι μετανάστες δεν αποτελούν μία κατάσταση κατεπήγοντος. Θα πρέπει να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στον κοινωνικό ιστό, να αναλύσουμε τις προτάσεις που ήδη υπάρχουν επιτάπητος και δεν ξέρω κατά πόσο οι χώρες που υποδέχονται τους μετανάστες μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα πάντα από ανθρωπιστικής πλευράς. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση του φαινομένου της μετανάστευσης, μέσα στα πλαίσια και της ΚΕΠΑ. Και να το δούμε σε συνεργασία και με την άλλη όχθη της Μεσογείου, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας του Χαρτούμ και της υποσαχάριας Αφρικής. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αφρικανικές χώρες. Και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς τον Επίτροπο, ο οποίος επισκέφθηκε πολλές χώρες πρόσφατα, όπως την Τινησία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ποιες μορφές στρατηγικής συνεργασίας προβλέπονται με τρίτες χώρες και τι μπορούμε να αναμένουμε από την προσεχή ατζέντα για θέματα μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω, γιατί θα υπάρχει χρόνος να μιλήσουμε και για άλλα επιμέρους σημεία. Θα ήθελα να πω όμως ότι και η συνάδελφος και εγώ θα συνεργαστούμε με τους σκιώδεις εισηγητές για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατάρτιση μιας έκθεσης πρωτοβουλίας που να συμμεριζόμαστε όλοι στα 28 κράτη-μέλη. Και θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και με την ύπατη εκπρόσωπο για να φτάσουμε σε μια σαφή διοργάνωση και πλαισίωση του ζητήματος της μετανάστευσης. Well, thank you both. Ευχαριστώ και τους δύο.
Είδατε πώς σας δέχτηκαν τις παρεμβάσεις σας. Αυτό δείχνει τη σαφήνεια των όσων είπατε και πώς επήγουν το θέμα. Πριν παρουσιάσω τον κύριο Επίτροπο, θέλουμε να δείξουμε ότι είναι μια σοβαρή προσπάθεια, στατική έκθεση. Δεν έκθεση απλή ιδίας πρωτοβουλίας, σοβαρή έκθεση για το Κοινοβούλιο που αναγνωρίζει αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε και εμείς, να συμβάλλουμε ουσιαστικά στα τεκτενόμενα στη Μεσόγειο και είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες. Και είναι δεδειγμένο ότι είστε εδώ, στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων, θέτετε το όλο πλαίσιο και τις διαδικασίες. Για μία ακόμη φορά θέλω να ακούσω τι έχετε να μας πείτε στην αρχή της συντάξεως εκθέσεως. Αλλά χάρη καλώς ιδιαίτερως με αυτά που μας είπαν οι δύο συνεισηγητές. Έχετε το λόγο εσείς, κύριε Επίτροπε, να μας πείτε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί εκπρόσωποι της Προεδρίας, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, κύριε Κόντση, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι, ιδιαίτερα που είμαι στην Επιτροπή Λίμπε, για να μπορέσω να συζητήσω μαζί σας. Θα ξεκινήσω, αν επιτρέπετε, τονίζοντας το πόσο επίκαιρη είναι η πρωτοβουλία σας και καλωσορίζω τη δυνατότητα αυτή να αρχίσει η ανταλλαγή απόψεων, κάτι που κάναμε και σε προηγούμενες συναντήσεις μας. Η άφιξη πάνω από 7.000 μετανάστες, 7.000 ζωές σώθηκαν, θα έλεγα, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex τις τελευταίες μέρες. Και αυτό μας δείχνει ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση της πραγματικότητας που βρίσκεται στα σύνορά μας. Η Ευρώπη βρίσκεται εν το μέσο διευρυνωμένου τόξου ασταθείας που εκτείνεται από Ανατολάς μέχρι τη Βόρεια Αφρική. Στην Ανατολική μας πτέρυγα έχουμε την σύγκρουση στην Ουκρανία που τροφοδοτεί την αστάθεια και δημιουργεί να ταραχεί σε όλη την περιοχή. Οι συγκρούσεις στην Συρία και στο Ιράκ παρήγαγαν έναν ιστορικό εκτοπισμό ανθρώπων, θα έλεγα, κάτι που έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και για κοινωνικές και οικονομικές στοιχείες για γειτονικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Βέβαια, έχουμε και τη Λιβύη, η οποία ήταν στο επίκεντρο πολλών συζητήσεών σας που διεξήχθησαν πρόσφατα. Έχουμε αυτές τις περιστάσεις λοιπόν στη γειτονιά μας, άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια πολύ δύσκολη μεταναστευτική εποχή και είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτό που της αρμόζει, να βοηθήσει τα κράτη-μέλη εκείνα που πλήττονται περισσότερο και που έχουν κατεπίγουσες ανάγκες. Πρόσφατα προσφέραμε επίγουσα οικονομική στήριξη σε κάποια κράτη-μέλη και είμαστε έτοιμοι να το επαναλάβουμε αυτό και στο μέλλον εάν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Ήδη έχουμε δρομολογήσει κάποιες δράσεις στα πλαίσια της ομάδας κρούσης για τη Μεσόγειο. Περισσότερες δράσεις θα χρειαστούν για να αντιμετωπιστεί η παρούσα κατάσταση. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες να στηρίξουμε τα συστήματα ασύλου που δέχονται πιέσεις μέσω της ΕΑΖΟ και να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να προστατεύσουν τα σύνορά τους με τη βοήθεια της Frontex. Προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη που πλήττονται, όχι μόνο την Ιταλία, αλλά στα σύνορα της Ανατολικής Μεσογείου, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το παρόν πλαίσιο, δηλαδή η άνευ προηγουμένου εισρωή μεταναστών στα σύνορά μας και κυρίως η άφιξη προσφύγων, δυστυχώς είναι η νέα κατάσταση και θα πρέπει να προσαρμοστούμε δεόντως. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα τα επαναλαμβανόμενα αποτελούν μία ακόμα
δικαιολογία και αίτιο, ώστε να μετακινηθούμε από την αντίδραση προς κατεπίγουσες ανάγκες, στο να εφαρμόσουμε μια ολιστική προσέγγιση που θα αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές προκλήσεις στις ρίζες τους. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, το οποίο θα εγκριθεί, όπως γνωρίζετε, τον Μάιο, αποτελεί την αρχή μιας διαδικασίας που θα καταλήγει σε αποτελεσματικά και βιώσιμα μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αυτών προκλήσεων. Θα είναι η βάση επί της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεί για να προχωρήσει. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση εδράζεται επί 4 πυλώνων που σχετίζονται στενά μεταξύ τους και έχουν ίση σημασία. Θα ήθελα εδώ να σχολιάσω αυτό που είπε η Ρομπέρτα Ματσόλα προηγουμένως. Είπατε κάτι με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Αν θέλουμε να βρούμε λύση, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε καμία από τις πτυχές του προβλήματος. Ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που εγγυάται τη βοήθεια σε εκείνους που χρειάζονται προστασία, αλλά περιορίζει τις καταχρήσεις αυτού. Μια νέα πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση, για να καθορίσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκείνοι που έχουν διάφορες δεξιότητες που τις χρειαζόμαστε μπορούν να έλθουν στην Ευρώπη. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράτυπη μετανάστευση, ένα σχέδιο για τη διακίνηση μεταναστών και ελαφρομεταναστών. Θέλουμε σύνορα που προστατεύουν την Ευρώπη, που παραμένει όμως ανοιχτή. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα μόνοι τους. Κάτι είπε η κυρία Κίνγκε προηγουμένως. Χαίρομαι πράγματι που σας άκουσα να λέτε ότι η πρόθεσή σας είναι μια έκθεση που θα εγκρίνεται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Δική μου πρόθεση επίσης είναι να παρουσιάσω έναν κανονισμό και ένα θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα εγκριθεί από όλους, από τα κράτη-μέλη, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι σαφές ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια ολιστική προσέγγιση, πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησα διάλογο με κάθε κράτος μέλος, συναντήκα σχεδόν με όλους τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών, επισκέπτομαι πολλά κράτη-μέλη και σε αυτές τις περιστάσεις καλώ πάντα τα κράτη-μέλη να δείξουν αλληλεγγύη μέσω συγκεκριμένων δράσεων. Στη Μεσόγειο έχουμε χιλιάδες μετανάστες που έρχονται κυρίως από τη Λιβύη, αλλά και από την Τουρκία και πηγαίνουν στην Ιταλία, στην Ελλάδα, και αυτό μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει με ουσιαστικό τρόπο να έρθουμε σε επαφή και συνεννόηση με τρίτες χώρες. Γι' αυτό θα επισκεφθώ βασικές χώρες, τρίτες χώρες, το Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Τινησία. Τρεις χώρες. Η συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΒΕ και ΔΕΒΕ, η κοινή αυτή συνεδρίαση, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη της διασύνδεσης μετανάστευσης με την ανάπτυξη. Και αυτό θα το λάβουμε υπόψη στην προετοιμασία του θεματολογίου μας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα εργαλεία της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής γειτονίας, της αναπτυξιακής βοηθείας και της κατάρτισης για να πετύχουμε το στόχο της καλύτερης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Αυτό δεν είναι μία
μονοσήμαντη σχέση, θα πρέπει και οι τρίτες χώρες να δουν ότι είναι επωφελές να συνεργαστούν μαζί μας όσον αφορά τη μετανάστευση. Θα συνεχίσουμε επίσης την παροχή στήριξης προς γειτονικές τρίτες χώρες στις αξιέπαινες προσπάθειες που καταβάλουν να φιλοξενήσουν εκτοπιστέντα άτομα ή να καταπολεμήσουν την διακίνηση ανθρώπων. Ταυτόχρονα, μια επιτυχής μεταναστευτική πολιτική εξαρτάται επίσης από την απασχόληση, την παιδεία και τις σχετικές πολιτικές και την πολιτική έρευνας. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, έχουμε προκλήσεις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Και γι' αυτό πρέπει να επαναλάβω τη σημασία που έχει να αναπτύξουμε επικοδομητική και στενή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ιδιαιτέρως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τη μετανάστευση, δεν μπορούμε να ακολουθούμε θεματολόγια ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση θα λαμβάνει υπόψη τους στρατηγικούς προσανατολισμούς που έχουν θετήσει τα κράτη-μέλη τον περασμένο Ιούνιο και το ψήφισμα για ολιστική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο. Είμαι εδώ σήμερα για να συνεχίσω το διάλογό μας, να ακούσω τις προτάσεις σας και να συζητήσω μαζί σας. Δεν ήρθα εδώ για να σας δώσω οριστικές απαντήσεις επί λεπτομεριών σχετικά με το περιεχόμενο του θεματολογίου. Είναι κάτι που τώρα το επεξεργαζόμαστε. Είμαι εδώ για να ακούσω τις προτάσεις σας, ούτως ώστε να μπορέσω να τις εντάξω στις συνεχιζόμενες συζητήσεις που διαδραματίζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα οδηγήσουν στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου περί μεταναστεύσεως τέλος Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Κυρίως οι τελευταίες σας φράσεις, θέλετε να είναι ανοιχτή η διαδικασία, θέλουμε να υπάρχει στενός διάλογος και εμείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τον Μάιο και θέλουμε οι προτάσεις μας και οι συστάσεις μας να εισακουστούν. Σας ευχαριστώ για αυτή την τελευταία δήλωση στην οποία προέβητε. Η κυρία Ματσόλα και η κυρία Γκένγκε και οι δύο ανέφεραν ότι πρόκειται περί ολιστικής προσεγγίσεως στη μετανάστευση, ότι το θέμα της αλληλεγγύης αφορούσε όλα τα κράτη-μέλη, πρέπει να μοιραστούν το βάρος, όχι μόνο τα μεσογειακά κράτη. Και τα μέλη που είναι εδώ από παλιά θα το έχουν ακούσει αυτό παλιά το θέμα, να αναφέρεται η αλληλεγγύη επανειλημμένα. Άρα είναι πολύ ενδεδειγμένο να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν όλα τα κράτη-μέλη σε κάποια λύση και όχι μόνο εκείνα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Με την πάροδο του χρόνου καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα κράτη-μέλη που ήταν στην πρώτη γραμμή είχαν ιδιαίτερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Είναι καλό σήμερα λοιπόν που έχουμε δόκτωρα Λόρενς Γκόντσι, πρώην Πρωθυπουργό της Μάλτας μαζί μας, να μας εξηγήσει τι σημαίνει ακριβώς αυτό και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα ακούσουμε πολλούς ενδιαφερομένους, η κυρία Γκένγκε